σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα από το Σόνικο που Pharmaceuticals θα υποδέχονται για την κατηγορία development τους Capgita Legends. Οι δύο ομάδες, η μία με τα πράσινα, η άλλη με τα γαλανόλευκά. Σίγουρα η Λίζα σίγουρα είναι πιο εμπειρή σε την διοργάνωση. Έχει συνεχιδιασμό. Δεν μπορούσα να σκοράρουν με την Λεκατζιλή. Έχουν κλείσει 9 και 37 για την πρώτη περίοδο. Έχουν κλείσει περίπου 30 δευτερά. Η Γεράκη θέλει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της μόνος των Μασούτσα. Θα γυρίσουν γρήγορα. Θα γατζιλείς κάτω το καλάθι, θα χάσει αυτό το χάρο. Μας μίλησαν νωρίτερα ένας και ένας παίκτης για την σημερινή αναμέτρηση. 9 λεπτά. Πυρίδης στην Φωστάμ. Βρατίδη, ο οποίος θα πασάρει στον Λαβέρι, αλλά τους είναι άστοχος. Οι ομάδες είναι αρκετά άστοχες ως τώρα. 90 δεύτερα χωρίς σκορ ακόμα. Βρατίδης κλέβει, δίνει στο Γεράκι. Ένα πλούσιο μυρισμό Ζαγκαρτζηλή. Καλά, ωραία. Άλεξ, άρα η παιδούκη είναι η καμτσίδα. Πίεσε λίγο πιο πάνω, πάνω, πιο πάνω. Πάμε, 2-0 προηγούνται οι καμτσίδα, οι οποίοι νωρίτερα έβαλαν το πρώτο καλάθι. Σε 9 ωραία προσπάθεια. Έχετε καθίσει ανάποδα, οπότε το σκορ θα είναι ανάποδα. Εντάξει, παιδιά, έχετε καθίσει ανάποδα στους πάγκους. Εγώ το σκορ το βάλω όπως πρέπει, εντάξει. Είστε οι χώμοι. Λοιπόν, δύο πόντιους τώρα. Κρατάει το σταθερό, θα καρτιλήσει, να κρατήσει την μπάλα. 4-0, 51. Τέσσερα μηδέν μπροστά η Καμτσίδα. Κάνουν το 5-0. Πρέπει να βρουν κάποιο καλάθι. Έχει ακόμα το ψωμί του παιχνίδι, 7-33 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καρτζίδας αφού και εμπειρή, αλλά και οι Pharmaceuticals θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν. 7-0. Τα και 19 για τη λήξη της επίθεσης. Της πρώτης περίοδου, με συγχωρείτε. Όμως δεν έχουν βάλει καλά οι Pharmaceuticals. Κάμπτας game για να δούμε μια λύση. Ο Φούζος μέσα στο κόσμο στην αρχή. Θα το αφήσει, αλλά ο ψηλός, πολύ ψηλός Ελευθέριος Κόκκινος θα σκοράρει και θα βάλει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του. 2-6 το σκορ. Οι Pharmaceuticals, οι οποίοι είναι μια παρέα πάνω απ' όλα και δουλειά. Εδώ από τον Καραβέρι βλέπουμε τα σέντερ των δύο ομάδων είναι αρκετά ψηλά. Οπότε θα δούμε πολλές μάχες. Φιόδρας με το 1, αυτό είναι σκοράρι από πολύ μακριά. Λίγο υπερτίμησε τις δυνατότητες του. Ανανεώνουν οι Pharmaceuticals.
άστοχο το Χριστούς Μέστρη Βουσβίλη, αλλά στη συνέχεια υπάρχει καλάθι. 4-9 μπροστά η Καμτσίδα. Γεράκης πήγε να βρει τον Καραμπέρι, αλλά παρενέβη και του αντιπάλου. Έχουμε 13 δεύτερα η Καμτσίδα. Θα κάνουν λάθος με αφορά. Παναζούτη κάλεσε να φύγει στον αμφιδιασμό με το Τζιότρα. Με ένα ωραίο κόμπαλα αυτού το αριστερό. 6-9, η Παναζούτη κάλεσε να αντιδράνε. Δεν θέλουν να δώσουν χώρους και σούτ στους αντιπάλους. Υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα στο παιχνίδι. Φτάμε την μπάλα, ένα στην 8 Λυπηρίδης, ένα περίεργο νούμερο. Θα το αρχίσει ο Γεράκης. Το rebound για τους φαρμασούτικους, οι οποίοι δεν βιάστηκαν. Λυπηρίδης θα κλέψει και θα φύγω στον εμφυδιασμό, αλλά θα παρενέβει το χέρι. Κιότρα. Με 8 παίχτες η Καμτσίδα, με σαφώς πιο μεγάλο ρόστερ η Pharmaceuticals. Βλέπω τουλάχιστον 11 παίχτες, αν υπολογίζω πάντων για τους 5 λεπτά και 8 δεύτερα για την πρώτη περίοδο. Θα πιέσουν οι Pharmaceutical και ο Κουκούλης. Βιάζονται οι Καμτσίδα, οι οποίοι θα βγάλουν ένα καλό. Περίζει να του βάσταξε. Παόλο από το Γατζαγαρτιλί. Έχουν ακόμα χρόνο και οι δύο. Το ζυγίζει και το βάζει 9-9. Να ετοιμάζεται και ο Λίγκος. Τους άρχισε λίγο. Σταματά από τις διατάσεις του. Ο παίκτης μπορεί να κάνει ζημιά με τις κινήσεις του. Άστοχος ο Ζακαρτιλής στη βολή, αλλά δεν σε προβάζουμε ξανά την ομάδα του. Παίρνει ο Chris, nickname, δύο βολές, προχωρημένα. Δεκαέντεκα. Δεκαέντεκα, ισοφαρίζουν οι Pharmaceuticals. Καγαντζηλής παίρνει το τρίποδο και θα το βάλει. 11-14. Ο
13 πόντων ο Ρίτας Ζαγκαρτζηλής, εδώ όμως η... Και έχει δοθεί, γίνεται φάουλ. Λίγος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, θα πασάρει στον Καλαμπέρι. Σκόρ είναι 13-14 για τη Σταφίδα. Δύο ακόμη παρασύρυτα με τον Μεσκοβίτο, είναι άλλο ακόμη. Ακόμα 2-41 για τη λύση της πρώτης περιόδου. Από δύο ομάδες. Πάλι στο Καραβέρι πάνω. Ξεκάθαρη παράβαση. Πολλές μάρκες, άστοχη όμως εδώ η Καρτίδα. Με την μπάλα. Θέλει να πασάρει μέσα στη ρακέτα. Το νούμερο 15 είναι ο Πετρόπουλος. Είναι αυτός πάω στο κι. Του βάζουμε για ένα απότομο της Καψίδα. Οι οποίοι ξέφυγαν. Εδώ δέχτηκε ένα θυμός Αγατζηλής. Σαφώς και δεν είναι κάτι επίτηδες. Καρτίδα, οι οποίοι έχουν και την μπάλα, πολύ κουόρ. Κάνουν κάποιο σκριν. Γεράκι να αφήνουν μόνο τους. Και δεν θα το... Μα αφήσει να περάσει ανεπηρέας το αυτό. Ας το ράρι, 13-19. Για την περιφέρεια η Λίζα. Ακόμα περίπου ένα λεπτό. Αυτό... Οι Θαμασίου του Καλς θέλουν να φιλήσουν. Τελειώνω χρόνος ανώς. Αλλά αν αυτό το μήνυμα λίγο. Έχει πάρα το τριφερίδι, λίγος μέχρι μέσα. Εδώ σηκώνει η τεχνική ποινή η φάση. Λίγο στάκι, δύο λεπτά βολές.
άστοχο στην πρώτη. Κόμμα 50 δευτερόλεπτα. Άστοχο στη δεύτερη. Πέταξε τον κάλαθο να βρει. Δικαίωμα των Βολών. Κάνουν λάθος όμως και οι Παναθηναϊκοί εδώ. Ακόμα 40 δεύτερα. Ο Κούλης ψάχνει κάποια λύση, λίγο σου φύγεται. Καραβέρης θα πάρει από τα 5 μέτρα του Τάσταχος. Πάτω τον ίδιο. 11 δεύτερα για τους Λίζαρτς. Που πούλης το πείτε. Δύσκολο σουτ. Έπεσε πάνω στο Καραμβέρι, είναι το 5ο φάουλ. Οπότε η κατοχή αλλάζει χέρι και μείνει 5 δεύτερα σειρά. Να τελειώσει το μήνυμα. Το δεκάλεπτο. Λίγος από τα 7 μέτρα. Το βάθο. Είναι η φάση του αγώνα σαφώς. Λίγη με ένα μπάζερ μπίτερ και τα 3. 22. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος, η Καμτσίδα με ένα buzzer beater του Λίγκου. Είχαμε προαναφέρει την ικανότητά του στο σκοράρισμα, ξέφυγε με 9 και μας έδωσε και το highlight του αγώνα. Αφήστε με να κλέψουμε το λιπηρίδι, αφήστε με να κλέψουμε το λιπηρίδι. Διόρθωση στην κατοχή, η μπάλα είναι για τους Καπτσίδα. Γεράκης, Λιπηρίδης, Καραμβέρης, Λίγκος και Μουρατίδης για τους Λίζαρτς. Μεγαλύτερο το rotation για τους Φάρμα Σούτ. Κάποιος που θα κλέψουν εδώ. Nickname Chris με το 6, θέλει να κάνει τα δικά του. Το 15 το Κόπουλο, τα νέα διάδρομα. Κάτισαν σούς, κάτισαν βήματα, υπάρχει πόδι. Αλλά είναι για τους Καπτσίδα. Ωραία κίνηση εδώ πέρα, να βρίσκεται και Καραβέρι όταν ο ψηλός δέχεται έτοιμο καλάθι από τον κοντό. Είναι μερικές πολύ κεφαλικές έτσι στιγμές του μπάσκετ οι οποίες μιλούν από μόνο του. Φάουλ, ξεκάθαρα, το Λίγκο. Το έδωσε ο Πάνο διαιτητής. 13-24. Οι Pharmaceuticals θα πρέπει να αντιδράσουν γιατί η Καρτζίδα είναι έμπειρη ομάδα. Ο Λιπηρίδης βλέπει στην φάση του ενθουσιασμού τον Λίγκο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ με το σώμα. Λίγος ο οποίος έχει δώσει αρκετές λύσεις εδώ που μπήκε. Ότι κάνεις εδώ αντιδρούνε και μειώνουνε στους 9. Φάουλ το οποίο κερδίζουν η Καπτσίδα. Λιγαριακέα φάουλ. Άκρη αλλαγή.
Πάλι πρόβλημα. Πάλι πρόβλημα δημιουργεί. Λοιπόν, 15-26. Εντάξει, πολλά παιδιά είναι και φίλοι, κάνουν και λίγο καβαλέ. Είτε είμαστε στην κάμερα, είτε είμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Το μπάσκετ ενώνει. Θα μας πούν κάτω εδώ πέρα, θέλουν να μειώσουν, να ανανεώσουν όμως. Είναι πιο έμπειρη ομάδα σίγουρα η Αντζίτα, αλλά η Pharmaceuticals είναι μια παρέα που αγαπάει τον μπάσκετ και θα ήταν το καλύτερο συνεχτό. Ωραία κίνηση εδώ από το λίγο, αλλά κόβεται πολύ ωραία και από τον Γκρίς η προσπάθεια, εντυπωσιακή φάση. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, βολές. Δεν υπάρχει καμία βολία για κάποια φάουλ, είναι ξεκάθαρα. Όσο και active duty παίκτης, η εικόνα τους διαψεύγει. Pharmaceuticals, οι οποίοι δεν έχουν πει δυνατά, χάνουμε 11 στο δεύτερο, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι και σίγουρα θα αντιδράσουν. Σε 16-26, ευμαλλαγές. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Αλλαγή και οι Lizards, οι οποίοι προηγούνται με 10. Προβάσμα που πήραν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον buzzer beater του Λίγκου που το διατηρούν, Λυπηρίδης. Δεν βιάζονται εδώ, προσπαθεί να βγει. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά κάνει λάθος ο Πιπερίδης. Νούμερο 8, θέλουν να φύγουν σαν βιασμό οι Pharmaceuticals, αλλά θα στοχίσουν. Δηλαδή θα πάρει το rebound και θέλει να τρέξει ο Λίγκος με τις απρόβλεπτες κινήσεις εδώ. Αδίστασε. Εδώ όμως μένει ο Πιπερίδης offside, αλλά θα στοχίσουν. Γήπεδο Sony, κατηγορία Development, Καψίδα Lizards 16, Pharmaceuticals 16, και το λέω αυτό γιατί ίσως οι δύο ομάδες να κάτσαν ανάποδα και γι' αυτό αναφέρω ακριβώς την πρωτοπορία του σκορ. 6-59, κόκκινος ψάχνει κάποιον, Τσιότρας θα πάρει το σούμε το αριστερό. Δεν θα βοηθήσει ο Μικελπυρίδης, κάνει μια μαγική πάσα, λίγο το προλάβει. Όχι. Δεν είχε μεγάλο χρονικό περιθώριο, αλλά έδωσε ένα ωραίο φωτογραφικό σημειότυπο στην φωτογράφα μας, τη Μαρία Μανάβη. Τη Μαναβή. Ετοιμάζεται ο Κώστας Λόπουλος για τους Pharmaceuticals. Ραβέρις εδώ, είδε το λίγο, αλλά κύψε τη γραμμή απ' έξω. Ακόμα 6,5 για το πρώτο ημίχρονο. Θα λίγο να κάνει λάθος το δεύτερο. Πάει μέχρι μέσα ο Κρις με τον nickname, αλλά στο κύριο. Λυπηρίζει στον βιασμό. Μετράει το καλάθι, μετράει το ξεδιπτάκι ο Βασιλόπουλος. Δεν επιτρέπονται τέτοιες κινήσεις και υπάρχει time out, ο οποίος ζητάνε η Pharmaceuticals σε λίγο και πάλι μαζί. Αδερφέ, ξεκάθαρα επιθετικό. Λείπει. Λείπει. Το χέρι ήταν εδώ και το σώμα μου έκανα. Όχι, 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 όχι. Ήταν επιθετικό, ήταν. Απλά ρε, δεν είχες οπτική γωνία εσύ από εκεί. Δεν είχε οπτική γωνία από εκεί, γι' αυτό. Εσύ είχες και εγώ είχα, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Έκανε μαστιχά. Έκανε μαστιχά, πάει. Μάλιστα.
λοιπόν ξεκινάει η... τρίτη περίοδος. Το 4-36 το σκορ. Έρμπολο τρίπο του κόκκινου, πάει να ανανεώσει ο Φωτιάδης, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα μέσα. Να γνωρίσει το χώρο. Κάποιοι εδώ οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 12 και εδώ τώρα με τον Λυπηρίδη θέλουν να τα σκοράρουν. Ο Μπρατζίδης παίρνει το rebound λίγος. Θέλει να σκοράρει με ένα floater, να θα πάρει από το rebound. Τους βόλα του σταματάς, κάνει λάθος. Θα βλέπεις ο Μπρατζίδης, θα δείτε λίγο τον διασμό για σκοράρει. Λεπτά για την τρίτη περίοδο. Πάλι τους φαρμασιουτικάς. Το 57 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτή 38, το 4 η Pharmaceuticals. Ζητής νωρίτερα πήρε φάουλ, θα κλέψει τώρα τα καρφιλής. Δεν θα μπορούσε άλλο πληρώσει. Ακόμα 10 δεύτερα για την επίδυση των Pharmaceuticals. Καμπτήρα μετά το πρώτο δεκάλεπτο έχουν ξεφύγει. Καντιλής πριν από τον άφογο, πάει μπάλα στο Λυπηρίδη, ο οποίος θα στοχίσει χωρίς να είναι πολύ σκεφτή. 24-41, έχει ξεφύγει πολύ διαφορά. Πάμε να σου ότι κάνουμε τον Μακρύ Βουλιακότη. Βάζει την μπάλα με φάουλ εδώ ο Λυπηρίδης. Κοσίξαντα. Μουρ με την μπάλα. Μουστάμ. Γεράκης ο οποίος δεν έχει φάνει πολύ, αλλά δεν έχει πάρει και πολύ σπουδάζο. Ο στόχος της Μακρύδης, Λυπηρίδης, κάνει βήματα, έχασε την τρίπλα. Πάμε να σου δείξω σε αυτή τη φάση, πρέπει να μειώσουν έτσι διαφορά, αν θέλουν να έχουν ελπίδες νίκης. Κόκκινες με την πάρα, τελειώνει ο χρόνος. Κάτι σαν σου, θα δικαιωθεί. Ο ψηλός παίκτης των Pharmaceuticals και μειώνει στους 13. Λυπηρίδης, σαν κάποιο διάδρομο, βλέπει τον Μουρατίδη, αυτό που θα καρτυλεί. Ωραία κόψιμο τον Λίγκο. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραία εδώ, πάσα, αλλά... Φάουλ και... 28-41.
κάνουν 4 πόντους μια επίθεση ουσιαστικά η Βουλίτσα και θα διατηρήσουν τη διαφορά στο κάτω. Pharmaceutical θα αρχίσουν εδώ. Εδώ η Pharmaceutical θα παίξει καλή άμυνα. Θέλω να πει στον διασμό. Και έχει δοθεί. Για την τρίτη 28-45 λίγο παίρνει το διάδρομο, ωραίο ούπαλα αυτό. Γκούλι στο τρίποντο, αστοχός, καταρρίζει το ριμπάουντ ο Χρήστος με τριβίλι, γκούλισε ψηλά. Θέλουν να μειώσουν οι Pharmaceutical, δεν θέλουν να μειώνουν, Σιώτρας. Κόκκινος με την πάρα, νωρίτερα αυτό έτσι εδώ θα κλώψουμε. Έχει δοθεί, υπάρχει ένα χτύπημα. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Θα πάει και λίγο ξυπτικό να μπει στο χέρι του Γεράκη. Έχει ένα χτύπημα, 5 και 11 για τη λήξη. Άστοχος νωρίτερα ο Κρις, θα καρτζηλείς, θέλει να πρόξει τον λίγο στον διασμό, προπείτε ωραία. Φάουλ κάτω. Σε κάθαρη παράβαση. Τέταρτο το 15. Ωραίο τελείωμα από τον Λίγκο, ο οποίος δεν συγχωρεί. Γενικά είναι πολύ καλός και θετικός παίκτης. Και πλέον η διαφορά πάει στη θεώρητα έτσι, 19 πόντου. Πέτρα με την μπάλα, χάνεται λίγο, κρατείται όμως τελικά την κατοχή. Όπου καθαρά ο Καραμπέρης, Μάκη, 5 δεύτερα. Άστοχη η Pharmaceutical, φεύγει και η κορδέλα από το χέρι του Μουρατίδη, θα αυτοδίζει τελικά. Ύστερα από πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά το ποδέρνο μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. 30-47. Φάουλ με την επιθετικό δίνει ο διευθυντής. Αλλαγή για τους Καμτσίντα. Θεωρεί ότι έβαλε το χέρι του στον αμυντικό, οπότε χρειώθηκε με επιθετικό φάουλ. Στα 4 λεπτά η τρίτη περίοδος. Pharmaceuticals, οι οποίοι είναι πολύ πίσω και με την επόμενη άρθρα του δεν μπορεί να έχουν ελπίδες νίκης. Λίγος. Ο Βούλης δεν θα μπορέσει να πιέσει την μπάλα. Ακόμα 4 λεπτά, Pharmaceutical θα πρέπει να μειώσουν εδώ. Συνδυάστηκαν ωραία, αλλά η τελική προσπάθεια από το Κώστα Βασιλόπουλο δεν θα βρει καλά αυτή. Θα είναι ευστοχή. Παρ' όλα αυτά έχουν δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερη ευκαιρία, 3:38, 3:47. Τελειώνει ο χρόνος. Κύπριο πόντο, να το πω. Να νεώνουν όμως οι Pharmaceuticals, οι οποίοι επιμένουν και να βιωθούν, αλλά δεν τα καταφέρουν.
Οι καυτίδες δεν έχουν λόγο να πηγαίνουν σε μεγάλες, σε γρήγορες επιθέσεις. Θέλουν να κάνουν διατήρηση του πρωτοπατήματος, τα καρτζελίες. Μπάλα πάει μέσα στο καλάθι, 3 δεύτερα. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, με μεγαλύτερο rotation η Pharmaceutical σίγουρα. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την πληθώρα λύσεων, αλλά δεν σκοράρουν. 4-4 φάουλ για τις δύο ομάδες, ακόμα 3 λεπτά, 2 βολές. Καραβέρης καθαρίζει το rebound. Είναι πολύ άστοχη η Pharmaceutical, 30-47. Ο Κούλης θέλει να βρει κάποια ελεύθερη πάση. Απομόνωσε ωραία τον αντίπαλο του Κυπερίδης και πήρε foul. Δύο βολές, 5 φάουλ, 3 τελικά για τους Καντσίδα. 4, διορθώνω. Καντσίδα οι οποίοι από την αρχή έχουν προηγηθεί και δεν βλέπω να χάνουν το προβάδισμα. Άστοχος δύο βολές, λίγο με τη βοήθεια του Καραβέρη θα στοχίσει, λίγο το οποίο βάζει υποψηφιότητα για MVP. Κυπερίδης κατά την μπάλα, ακόμα 2,5 λεπτά, ωραία κίνηση από τον ψηλό των Pharmaceuticals, αλλά την μπάλα δεν την δικαίωσε. Ακόμα 2 λεπτά, την τρίτη περίοδο. Καραβέρη θα κρατήσει την μπάλα. Θα πάει να ευστοχίσει, αλλά αστοχή. Ωραία κίνηση από τον Chris. Μέσα και post to post με ένα ωραίο τελείωμα. Επιστροφές παιδιά στην άλλη, με παιδιά πίσω να πάει την μπάλα. Άλλη τα χέρια! Ακόμα 1:50. Ωραία κίνηση από τον Λυπηρίδη. Αστοχός, under foul. Θα δέψει την μπάλα και θα πατάω στον Περίδη. Άστα και η Καμπίδα. Παίζουμε αρκετά κοντό σχήμα. Η Περίδη. Το Βίτς θα πάρει το ριμπάτ, αλλά θα κλείσει. Μπάλα βγήκε από παίχτη τον Καμπίδα. Ακόμα ένα λεπτό περίπου. Καλά να κάνουμε την Καντσίδα, οι οποίοι θέλουν να βιαστούν. Αυτό το Λυπηρίδη. Και κάνουμε το τελευταίο λεπτό του τρίτου. Έχει πέσει σαφώς ο αριθμός. Οι Pharmaceuticals θα πρέπει να μειώσουν. Καλή άμυνα από τον Λίγο, ο οποίος κάνει και μια μαγική τρίπλα. 3-1. Ωραία φάση. Ανανεώσουν οι Pharmaceuticals. Η Καμπίδα φέρνει πολύ εύκολα στον ενδιασμό. Ωραία.
σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 14 δεύτερα. Ζήτησαν time out, κύλησε ο χρόνος, αλλά φυσικά δεν τρέχει γιατί κρατούν χρόνο οι διαιτητές. Δεν να μειώσουν οι pharmaceuticals. Αλλά θα στοχίσουνε. Λίγο θα πετάξει την μπάλα και άλλο πάτε που θα βάλει. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. 32-53 μπροστά η Λίζαρτ, σε λίγο και πάλι μαζί. Όλοι ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Καμπτήρα οι οποίοι προηγούνται με 21 και εδώ υπάρχει φάουλ. Σαφώς και πιο έμπειρη ομάδα Καμπτήρα με περισσότερες ατομικές μονάδες σε καλύτερο επίπεδο από τους Pharmaceuticals, οι οποίοι είναι μια παρέα, οι οποίοι θέλουν τον χρόνο τους και γουστάρουν το μπάσκετ. Παλεύουν όσο δυνάμεις έχουν, θα τους δούμε καλύτερο στη συνέχεια. Γήπεδο Sony, κατηγορία Development. Επειδή δεν θα το σκεφτεί, θα το πάρει, είναι η αγαπημένη του θέση. Το σκορ γίνεται 32-56. Οι Pharmaceuticals οι οποίοι θέλουν να μειώσουν, ναι, εδώ με τον Τρυπερίδη κάνει ωραία κίνηση. Έχουν χάσει πολλά σούτια αλήθεια είναι οι Pharmaceuticals. Και δεν τους κάνει και το χατήρι μπάλα. Ακόμα 9 λεπτά για την τέταρτη. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Pharmaceuticals. Οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο να μειώσουν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον να μειώσει τη διαφορά πάρα πολύ. Είναι και πολύ άτοχη. Παραβαίνει, προστατεύει την μπάλα. Δεν θα μπορεί να την κρατήσει όμως. Δεν νομίζω ότι υπήρχε μια υποψία φάουλ, αλλά οι διαιτητές δεν έδειξαν κάτι. Το τρίτο πόδωμα το κόκκινο είναι άτομο, το μπάλα είναι ξανά για τους Pharma. Φρουτικάλους οι οποίοι παλεύουν με όσες δυνάμεις έχουν. Διάθεση τριών πόντων, θα το πάρει αλλά δεν θα το βάλει. Καμπτήρα οι οποίοι έχουν ένα προγράμμα από 4 πόντων. Τίπερ με την μπάλα, το νούμερο 8. Θα κάνει πολλές τρίπλες και θα χάσει την κατοχή της. Το διάθεση μέχρι μέσα, πατάει καλά αλλά το χάνει. Δυνατό παιδί. Πολλοί παίκτες έρχονται και με τους γιους τους, τους κόρους τους, τις γυναίκες τους. Παραβέρης με ένα κάτσα που ένα περίεργο στυλ αλλά αποτελεσματικό. Κήπεδο Sony, κοιτάκι 38, ωραία κίνηση, αλλαγή κατεύθυνση. Τι έχει δοθεί. Φάουλ, έχουν δοθεί δύο βολές. Αλλαγή για τους, αλλαγές για τους Λίζαρτ. Έχουμε σαφώς εδώ και παίκτες που ο ένας είναι Άρης, ο άλλος είναι Πάου. Αλλά δεν μαλώνουν. Λίζαρτς, φάουλ, βολές οι Pharmaceuticals, οι οποίοι είναι άτοχοι.
Άστο και στη δεύτερη, 7 λεπτά ακόμα. Γήπεδο Σόνι. Το σύν 26 διαφορά. Δεν είναι μόνο νίκη, παίζει ρόλο και η καλή προσπάθεια. Το καλή άμυνα από τους Pharmaceuticals, οι οποίοι θέλουν να φύγουν τον ενδιασμό. Θα τελειώσει τη φάση ο Μακρύδης και έχουμε time out, το οποίο ζητάν η Λίζα. Λοιπόν, λήξη διακοπής. Πάμε τέταρτη περίοδο που θα τελειώσει ουσιαστικά το match. 6:50 για να λήξει τέταρτη περίοδο. Είχαμε time out νωρίτερα. 34-58. Θα Κατζηλής θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Rebound από τον Πουρατίδη που είναι μανούλα σε κάθε τέτοια rebound. Κατζηλής, λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ. Λυπηρίδης θα πάρει από high post το shoot, άστοχος. Αλλά είναι μαλωμένη με τα rebound η Pharmaceutical. Ακόμα 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ωραία, περνάει από τον Λυπηρίδη. Έχει ένα χτύπημα βασιλόδο στο μάχη και υπάρχει μια μικρή διακοπή, κοπτή ανάσα. Υπάρχει μια άλλη αλλαγή λογικά. Που θα παραμείνει. Πολύ αναμονή για το αυτονόητο. Τέλος πάντων, ξαναρχίζει το ματς. Ακόμα 6 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Μπάλα για τους Pharmaceuticals. Έλα προστάρει κοντύτερο αντίπαλο ο κόκκινος. Δύσκολη προσπάθεια, φάουλ. Δύο βολές. Εύτοχος ο κόκκινος. Πάρουν και το rebound του Pharmaceuticals. Θέλουν να κατεβάσουν διαφορά, λογικό είναι και θα τα καταφέρουν. 37-60. Οι Λίζαρτς οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει μια διαφορά από το τέλος του 10 λεπτού. Λυπηρίδη πάει μέχρι μέσα, ωραίο πάτημα και τελείωμα. Καλό. Κόκκινο συνεχίζει τις επιθέσεις. Φάουλ ξεκάθαρο. Πίπερ! 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 Λοιπόν, οι Pharmaceuticals χάνουμε 25, νωρίτερα υπήρχαν διαμαρτυρίες, αλλά κάποιες φάσεις ξεκάθαρες. Όλα αυτά δεν αλλάζει κάτι, η Λίζα παραμένουν μπροστά, πολύ μεγάλη διαφορά. Του τριών πόντων το Λυπηρίδη, θα ανανεώσει ο Περίδης. Ο Γατζηλής βλέπει τον Κουγούλη να θέλει να περάσει την μπάλα μέσα. Συνεχόμενες φάσεις από τη Λίζα, φάουλ. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο δυνατά μαρκαρίσματα. Κάνει το πόδι του ο Λυπηρίδης που με έπατε καράμπα. Θα πρέπει να προσέχουν λίγο παίχτες. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά. 2-4 τα φάουλ. Ακόμα 5 λεπτά. Θα πάντα έχουν βρεθεί. Να δούμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γατζηλής του τριών πόντων, κακό. Rebound για τους Pharmaceuticals και αλλαγή
Πάλι μας κούρασες. Τέσσερα μισή λεπτά. Κουντουσής, ξανά στο κόκκινο. Ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Πόντον κακό. Υπάρχει κούραση, έχει φύγει και το ενδιαφέρον από την τη νίκη. Αλλά οι δύο ομάδες παλεύουν. Μόνο και νωρίτερα δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι και η προσπάθεια. 4 λεπτά ακριβώς. Θα μας ούτε καλύτερα χάνουν με 23. Αρχίδα καλύτερη στην επίδοση. Ποιος κλείσει την άμυνα, πιο έμπειρη σαν ομάδα σίγουρα. Ο Τιάτζερ θα στοχίσει. Πάλα για τον Λίγκο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πολύ σκληρά φάουλ χωρίς λόγο. Τρία τέσσερα τα φάουλ. Κίνησε από το Αζαχατζηλής. Over play που θα το δείξει να δει πάλι, αλλά πως τώρα ωραία το κορμί του και χωρίς να βλέπω ουσιαστικά. Σκόρα ρε, 3,5 λεπτά. 59-64. Έχει και ένα χτύπημα εδώ. Ο Στάμ, ο Μουρστάμ, 3-19, ο Μουρατίδης στα μάτια. Να μην έχει κάτι, έχει ένα χτύπημα. Είπα και νωρίτερα ότι πρέπει να προσέχουν λίγο τα μαρκαρίσματα τους άπαντες. 12 δεύτερα για τους φαρμασιωτικάς. Δύο και 19. Κλέμπει την μπάλα. Όλο σκληρά φάουλ, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Θα βαθιστεί κάποιος και μετά θα έχουμε θέματα. 3-12, 39-64. Έχει πέσει ο ρυθμός, μάγια το rebound. Κλέψει ο Πιπερίδης, τώρα μπορείς να κρατήσει την μπάλα. Βγήκε 58. Θα μας ούτε κάποιοι οποίοι θέλουν να σκοράρουν εδώ. Το παιχνίδι θα πάρει το rebound, όμως ο Μοσκοβίτης θα χάσει την μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Κουκούλη. Λίγος θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Πάνω κάτω η μπάλα. Το φάουλ το οποίο κερδίζει. Ο Μισκίβιτζουίλη. Αλλαγή για τους και για τις δύο ομάδες. Έρχομαι στη βολή. Ο Χρήστος. Ο Τριβιτζίλη. Ο Τριβιτζίλη.
κερδίζει τον αγώνα από τους Λούζας Μαντρίδης και ο Βασίλης Κουκούλης, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. 41-64. Καραμπέρης θα πάρει το σου, θα στοχίσει. Μπάλα έχει ξανά για τους Λούζας. Αλλά 14 δεύτερα. Πάρει την μπάλα, ωραία, θα τοκίσει, θα πέσει κιόλας. Νέα κατοχή για τους Λίζαρ. Μπορούσα να κινηθεί ωραία και θα τελειώσει. Με αυτερό τελείωμα την φάση, με αυτερό πάσιμο. Που παίζει πολύ καλά θέση του ψηλού. Φερίδης επιμένει, αλλά δεν θα δικαιωθεί. Τελευταίο δίλεπτο, λίγος. Είναι αγαράζει εδώ την μπάλα από την Καλάντη, αλλά το κατάλαβε πριν. Παίζει μέχρι μέσα. Θα εστοχίσει, πάρει τίποτα το rebound και θα έχει ένα εύκολο καλάθι. Pharmaceuticals που φτάνουν με 22. Το καρδιλίζουμε την μπάλα. Λίγος μετατεύει, θα πάει μέχρι μέσα, ωραία συνεργασία, αλλά θα φτωχίσει ο Καραμπέρης, θα ανανεώσει. Ο Μουρ, Σταμ, άσχα θα καταγγελίσει, τελευταίο λεπτό. Κάνω λάθος οι Pharmaceuticals. Ξανά η μπάλα για τους Καμτσίδα, οι οποίοι θα πάρουν μια σχετικά άνετη νίκη. Λίγος πάει να κάνει αντιπωσιακό πάσιμο, τον αγκαλιάζει ο Μοσχοβίτης και το δίνει και αντιαθλητικό το φάουλ, αλλά δεν λοιπόν. Απλά πολλά δυνατά μαργαρίζοντας να κάνει δύο μάτς χωρίς λόγο. Sonic Arena, κατηγορία Development. Μπάλα είναι ξανά για τους Καμτσίδα. Με τα 7,5. Τέσσερα. Καντζηλής τρίποντο, ας το πω. Πανίτης καιρός εδώ ο Μουραντίδης, θα πάρει το rebound. Νέο άσχο τρίποντο. 15 δεύτερα για τους Pharmaceuticals. Θα στοχίσουν λίγο με την μπάλα. Θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας και θα τελειώσει το match. Νίκη για τους Καμτσίδα, 43-67. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ.